Βουλής. Πάμε όμως πρώτα στον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, τον κύριο Ανδρέα Αγγελίδη. Κύριε Αγγελίδη, καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα και με το περιστατικό στα νοσοκομεία. Τι νεότερο έχουμε να πούμε, κύριε Αγγελίδη? Το νεότερο και η εξέλιξη, κυρία Χριστοφίδου, είναι ότι έχει ολοκληρωθεί σήμερα τάχιστα ο φάκελος της υπόθεσης σε σχέση με τα αδικήματα της επίθεσης με πρόκληση πραγματική σωματική βλάβη, μέθη, ανησυχία, δημόσια εξύβριση. Έχει καταχωρηθεί στο δικαστήριο, έχει παραδεχτεί και βεβαίως ορίστηκε για επιβολή ποινής στις 2 Νοεμβρίου και θα παραμείνει υποκράτηση το συγκεκριμένο πρόσωπο μέχρι την ημερομηνία αυτή, έτσι ώστε να επιβληθεί η ποινή. Λοιπόν, επίσης, είχαμε εντοπισμό αρχαίων στη Λευκωσία, κύριε Αγγελίδη. Με τη βάση αξιολόγησης δεδομένων και πληροφοριών, είχαν εντοπιστεί στη Λευκωσία αρχαία αγκεία, 12 στον αριθμό, σε ανοιχτό χώρο. Έχουν παραλυφθεί από την αστυνομία. Φαίνεται να είναι αρχαιότητες, αφού είχαν εξεταστεί και επιθεωρηθεί από αρχαιολόγο του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Και βεβαίως, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι έχουν εντοπιστεί και βρίσκονται στην κατοχή της αστυνομίας, συνεχίζονται οι έρευνες έτσι ώστε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα αν υπάρχει εμπλοκή οτιδήποτε προσωπικό σε σχέση με την ανέβρεση αυτών των αρχαιοτήτων. Και εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αστυνομία είναι ευαισθητοποιημένη στα θέματα της πολιτιστικής κληρονομιάς και συνεργάζεται και με τον αρχαιοτήτων και όλους τους φορείς, έχοντας υπόψη το πόσο σημαντικό είναι για τον τόπο μας τα θέματα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελίδη. Καλώς σας μεσημέρι.